Στο μέσα στα γεγονότα. Ο κύριος Στεφάνος Στεφάνου είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Ξύσανθε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, τώρα πρέπει να λύσουμε ένα-δύο ζητήματα. Το πρώτο πράγμα είναι αν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και διαφορετική προσέγγιση από τον Υπουργό Οικονομικών. Αν κάνουν διαφορετική ανάγνωση των δεδομένων και των αριθμών. Όχι. Δεν υπάρχει διαφορετική ανάγνωση. Ακόμα και για το σημερινό θέμα που μέχρι σήμερα δεν λέγαμε ότι χρειαζόμαστε τον μηχανισμό στήριξης. Ακριβώς αυτό θα πω για να το ξεκαθαρίσω. Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικός σήμερα στην Βουλή και βάρτε ολόκληρες τις δηλώσεις που έχει κάνει για να ξεκαθαριστεί. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει πει ότι από τη στιγμή που καταφεύγει στον μηχανισμό, ο μηχανισμός εξετάζει, αξιολογεί και ερευνά ολόκληρη την οικονομία. Και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, διότι θα σου δώσει λεφτά και θέλει να τα πάρει αυτά τα λεφτά κάποια στιγμή. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι την συζήτηση για τον μηχανισμό στήριξης τον κάνουμε λόγω της κατάστασης των τραπεζών. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς δεν είπαμε ότι οι τράπεζες είναι χρεοκοπημένες, γιατί άκουσα και τον κύριο Παπαδόπουλο που το είπε προηγουμένως. Εάν βρει ο κύριος Παπαδόπουλος μία δήλωση μου ή μία δήλωση του Πρόεδρου ότι είναι χρεοκοπημένες οι τράπεζες. Αν κατηγορήθηκε ότι το έκανε στο εξωτερικό. Όχι, αυτό. Δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Ο Πρόεδρος είχε πει ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα όπως αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες λόγω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διότι έχουν εκτεθεί οι τράπεζες στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Αυτό το οποίο ξεκαθαρίζουμε κάθε φορά και το λέμε και το λέγαμε συνέχεια όταν υποβαθμιζόταν η κυπριακή οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης 100 τραπεζών, λέγαμε ότι το τραπεζικό μας σύστημα κατά βάση είναι υγιές και σταθερό. Στηρίζουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις τράπεζες. Νομίζω όμως ότι οι πολίτες θέλουν μια ξεκάθαρη απάντηση. Αυτή την ώρα θα πάμε σε ένα ταμείο. Ονομάζεται Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, έτσι. Αυτό το ταμείο, από αυτό το ταμείο θα πάρουμε τα 2,8 που χρειάζεται η τράπεζα ή θα πάρουμε και άλλα χρήματα που χρειάζεται για να κλείσει τρύπες στο δημόσιο. Αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει και ο Υπουργός είναι το εξής. Μέχρι τώρα στον μηχανισμό, με εξαίρεση φαίνεται, διότι σωστά έχει πει ο κ. Παπαδόπουλος, που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Με εξαίρεση την Ισπανία, λοιπόν, όσες χώρες προσέφηκαν στον μηχανισμό στήριξης για τη στήριξη των τραπεζών, ο μηχανισμός φυσιολογικά λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά δεδομένα και τις προοπτικές της οικονομίας. Και είναι προβληματικά τα δημοσιονομικά. Ναι. Άρα, τι. Είναι προβληματικά τα δημοσιονομικά. Θέλω εδώ να πω και την δήλωση που έχει κάνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και φυσιολογικό είναι να υπάρχουν, δεν είναι τόσο προβληματικά τα δημοσιονομικά όπως κάποιοι διατείνονται και ούτε είμαστε στη χειρότερη θέση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω και επίσης και το εξής. Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος να παραδειγματιστούμε από το παράδειγμα της Ισπανίας. Ξέρετε ότι η Ισπανία δεν εκπλήρωσε τους στόχους της ούτε το 2011 ούτε το 2012. Το 2011 είχε 8,8 δημοσιονομικό έλλειμμα. Για το 2012 δεσμεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 4,4%. Βγήκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, είπε: εμείς δεν μπορούμε να πάμε στο 4,4, θα πάμε στο 5,8. Εμείς δεν λέμε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τους στόχους μας. Και ούτε το είπε αυτό το πράγμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος είπε ότι έχουμε 2,5%. Ενδεχομένως θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το στόχο. Αν δεν τον πάρουμε το στόχο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ξέρετε γιατί? Μέσα στη δημοσιονομική συνθήκη που έχει υπογραφεί τον περασμένο Μάρτιο, αναφέρεται από την ίδια την Ευρώπη ότι τα κράτη τα οποία βρίσκονται σε αρνητική ανάπτυξη, δηλαδή σε ύφεση όπως είναι η Κύπρος, αν έχουν μια οριακή απόκληση, πραγματικά δεν χάθηκε ο κόσμος. Από την άλλη, όμως, θα συμφωνήσετε ότι εκπέμπεις εικόνα για τις αγορές, έτσι, εικόνα αξιοπιστίας. Και αυτό που μας λείπει αυτή την ώρα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι η αξιοπιστία στις αγορές. Η αξιοπιστία μας. Και η αξιοπιστία κτίζεται, λένε οι οικονομολόγοι, ότι κτίζεται με το να λαμβάνεις μέτρα για να εξορθολογήσεις τα δημοσιονομικά σου. Δηλαδή, να μην θέλεις περισσότερα από ό,τι βγάζεις. Λοιπόν, το λέω έτσι χοντρά. Λοιπόν, το ότι παίρνονται μέτρα, αυτό αναγνωρίζεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και στις πρόσφατες συστάσεις της 29ης Μαΐου αναφέρεται ρητός ότι το Κυπριακό κράτος έχει λάβει και λαμβάνει μέτρα εξυγίανσης της οικονομίας και το αναγνωρίζει. Κάποιοι εδώ στην Κύπρο δεν το αναγνωρίζουν. Εμείς δεν είπαμε ότι. Ούτε και οι αγορές το αναγνωρίζουν όμως. Οι αγορές όμως έχουν κλείσει για την Κύπρο. Είναι πολύ σαφής η τοποθέτηση των Μούτις όταν υποβάθμισαν ξανά την Κύπρο. 5 λόγους για την υποβάθμιση και 5 για τις τράπεζες. Δεν έχουν κλείσει οι αγορές λόγω των δημοσιονομικών μας δεδομένων. Ναι, αλλά είναι πολύ καλύτεροι. Αυτό σημαίνει ότι αν τη στηρίξει το κράτος στις τράπεζες μέσω ενός μηχανισμού, θα ξανανοίξουν οι αγορές. Θα ξανανοίξουν οι αγορές. Προσπάθεια εάν διορθώσουμε και τα οικονομικά. Θέλω μας, να πω κάτι. Το ότι εμείς. Δηλαδή λέμε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, θέλω να πω το εξής. Εμείς, όταν υπερασπιζόμαστε το γεγονός ότι παίρνουμε μέτρα, ότι η δημοσιονομική μας κατάσταση δεν είναι τόσο κακή όσο κάποιοι περιγράφουν, δεν σημαίνει ότι εμείς
μηδενίζουμε τα προβλήματα, δεν βλέπουμε τους στόχους, δεν νιώθουμε την ανάγκη να συνεχίσουμε το έργο εξυγίασης που κάνουμε για την οικονομία. Ένα είναι όμως να μηδενίζονται τα όσα γίνονται και άλλο να υπερασπιζόμαστε το έργο. Εμείς εργαζόμαστε και προς την κατεύθυνση της εξυγίασης και προς την κατεύθυνση στήριξης των τραπεζών και προς την κατεύθυνση να ανοίξουν οι αγορές για να μπορούμε να έχουμε πιο φθηνό χρήμα. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πόσα χρήματα χρειαζόμαστε αυτή την ώρα? Μπορείτε να μας πείτε? Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να λεχθεί. Πρώτα απ' όλα είναι η ανάγκη για τις τράπεζες. Και αυτό... Είναι γνωστό το ποσό εκεί. Εντάξει, περίπου είναι γνωστό. Σωστό. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ περισσότερο. Σωστά έχει λεχθεί ότι για τα θέματα της οικονομίας πρέπει να όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρώτα για τα μηνύματα που στέλνονται προς τα έξω. Όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Έχει αναφερθεί ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ότι είναι μειωμένη η κατανάλωση. Ο κόσμος μαζεύεται, νιώθει ανησυχία, βλέπει τι γίνεται στην Ευρώπη ολόκληρη. Φυσιολογικά είναι χαμηλότερη των απόψεων. Ακριβώς. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Κεντρική Τράπεζα, με τα κόμματα, γι' αυτό θέλουμε να πέσουν οι τόνοι, έτσι ώστε να συνεχίσουμε το έργο εξυγίασης και να βοηθήσουμε τις τράπεζες να ανακεφαλαιοποιηθούν. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Δεν είπαμε ότι πάμε ντε και καλά στον μηχανισμό. Η προσπάθεια μας συνεχίζει προς την κατεύθυνση ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών με δικούς τους πόρους. Αναζητούμε και δάνειο από τρίτη χώρα. Είναι όμως μια επιλογή για μηχανισμός. Όπως έχει πει και ο διοικητής και ο υπουργός, δεν είναι κατά ανάγκη κακός ο μηχανισμός. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ναι, έχει σημασία όμως το πώς θα πας, τι θα ζητήσεις και τι θα προκύψει. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.